Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα τώρα, πάμε γρήγορα να δούμε γιατί έχει γίνει το έλα να δεις με τα όσα βγαίνει και λέει ο Γιώργος Λέφας, ο γνωστός ηθοποιός, κατά του Πέτρου Φιλιππίδη. Ναι. Και να πούμε ακριβώς τι είπε ο ηθοποιός και αμέσως μετά τον έχουμε και σε βίντεο τον κύριο Λέφα. Κατήγγειλε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, είπε ότι είχε περάσει πάρα πολλά στη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Παράλληλα, μετά την καταγγελία του κατά του Φιλιππίδη, ο ίδιος ο Φιλιππίδης φέρεται να έχει βάλει το δικηγόρο τον κύριο Δημητρακόπουλο να δίνει απάντηση για τις κατηγορίες. Mm-hmm. Πάμε να δούμε. Αλλά ξέρεις κάτι. Είστε ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο, αλλά ήσασταν και πολύ στενός φίλος με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ναι, ο οποίος είναι προφυλακιστέος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω έπεσα από τα σύννεφα, γιατί κάποια πράγματα τα έβλεπα, αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στο μυαλό μου ότι ήταν σε τέτοια έκταση, ας πούμε, όταν μετά προβλήθηκαν αυτά από το Me Too. Εσάς σας είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στη δουλειά σας, πάνω στη σκηνή? Έχουμε τσακωθεί. Έχουμε τσακωθεί πολλές φορές. Και άπειρες φορές, μπορώ να σου πω. Για ψήλου πίδημα. Δηλαδή, τι μπορεί να μην είπατε σωστά κάποια τάκα, τι μπορεί να γίνει? Ναι, στη διόρθωση επάνω, ξέρω εγώ. Αλλά ξέρεις κάτι, επειδή εγώ είχα περάσει πάρα πολλά, πάρα πολλά πένι, δεν τα έδινα σημασία. Δηλαδή, έλεγα μέσα μου, λέγε, θα το κάνω όπως το λέω. Έβγαινε εκτός σε αυτού. Για ποιο λόγο ξαφνικά? Για μηδαμινό λόγο, θα σου πω. Όταν χάσεις την ταπεινότητά σου, καβαλάς το καλάμι. Και γίνεσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξουσιαστής. Γιατί η εξουσία, όταν δεν έχει στερεές βάσεις και είναι μόνο στον ναρκισισμό, τότε γίνεται μπούμεραγκ. Γυρίζει πίσω στον εαυτό σου και καταστρέφεται όλη η ζωή σου. Αυτό λοιπόν έπαθε. Ήξερα ότι είχε κάποια πράγματα, ότι φλερτάρισε, ότι έκανε ό,τι αυτό. Αλλά σε τέτοιο σημείο δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή μου, ας πούμε, ότι ξέρεις, έβαζε κάποιες με το ζόρι να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Για να πω την αλήθεια, τα τελευταία 10 χρόνια εξαφανίστηκε. Δηλαδή, ούτε παρέα έκανα τα παιδιά μας, ούτε παρέα έκανε η Ευτυχία με την Ελπίδα, ούτε παρέα έκανα εγώ. Εγώ του στείλα μηνύματα στις γιορτές του αυτά και δεν μου απαντούσε καν. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που τον οδήγησε να ξεκόψει, να το πω έτσι, ενώ ήταν τόσο λεμένοι? Πιστεύω ότι τον οδήγησε, θα έλεγα πάλι πάντα αυτό, η αλαζονία του. Δηλαδή κάποια στιγμή, ας πούμε, και ίσως και το καινούργιο περιβάλλον του. Έλα μωρέ τώρα με το Λέφα. Πάντα ήταν επιρρεπής στο να ακούει τους άλλους. Εσείς ήσασταν δεμένοι και όλη η οικογένεια, και ναι, η γυναίκα σας και όλοι μαζί, και ναι, με την γυναίκα του και το παιδί, ναι, του. Μετά την εξαφάνιση και τα λοιπά, με πήρε ένα τηλέφωνο η Ελπίδα να μου πει μήπως θέλω να βοηθήσω την κατάσταση. Και της είπα όχι, δεν μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση. Να πω ότι δεν τα έκανε αυτά ο Πέτρος. Πώς να τα πω. Για πες μου. Ο γιος του γενικά τι παιδί είναι? Νομίζω ότι θα είναι ένα παιδάκι που έχει πάθει σοκ. Μια φορά συναντήθηκε με τον Δημητράκη σε ένα μπαράκι που δούλευε ο γιος μου και μου είπε ο Φίλιππος ότι ήταν λιγάκι και καταθλιπτικό. Έχετε όμως συνεργαστεί και με έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που τον κατήγγυλαν. Ναι, σόκαρε. Ποτέ δεν μου έχει δείξει τέτοιο πράγμα. Δεν το περιμένεις από αυτόν τον άνθρωπο. Για το πόσο καλοσυνάτος ήτανε και για το πόσο, πώς να σου πω, ευγενής, πολιτισμένος, αυτό. Και μου ήρθε, δηλαδή, κατά κούτελα. Εσείς, κύριε Λέφα, τόσα χρόνια έχετε πέσει ποτέ, έτσι, θύμα λεκτικής βίας στο θέατρο? Ναι, πολλές φορές. Θυμάστε κάποιο της? Και πέστε σεξουαλικής παρενόχλησης. Αλήθεια? Βεβαίως. Ήμουνα, όταν στα νιάτα μου, ήμουνα πάρα πολύ λουκουμάκι. Για όλους αυτούς. Θέλετε έτσι λίγο να μου... Με το ξύλο. Να μου διηγηθείτε. Με το ξύλο μόνο. Χαστούκιζα. Έριχνα γροθιές και τελείωνε. Εκεί τελείωνε.
Μόνο ένας που ήταν και διευθυντής με εκδικήθηκε και με άφησε ενώ ήμουν πρωταγωνιστής ήδη 6 μήνες αχρηστία. Επειδή στο χώρο μας, Πένι, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και ελάχιστη προσφορά, οι άνθρωποι είναι με σκυμμένο το κεφάλι. Και δεν είναι το σκυμμένο το κεφάλι η ταπεινότητα που λέγαμε προηγουμένως. Το σκυμμένο το κεφάλι είναι ναι. Βάραμε, αγάμι να γιάσω. Εγώ και την εποχή είχα ένα καλό άγγελο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μου λέγε Γιώργο, σταμάτα να είσαι έτσι τώρα. Σου έχω ένα δώρο. Θα απόψε το βράδυ θα βγούμε με τη Λαμπέτη. Της είχε μιλήσει και της Λαμπέτη, ο άνθρωπος αυτός, και μου λέγε μη σε πτωεί τίποτα αγόρι μου. Μπορείς να κάνεις όλα. Όλα θα τα κάνεις. Απίστευτα τα όσα δηλώνει. Ακούσαμε γυναίκα του Φιλιππίδη, τον πήρε στο τηλέφωνο και του λέει πες αυτά τα πράγματα. Ότι τι, ότι δεν έχει κάνει τίποτα, ναι. Δεν έχει κάνει τίποτα. Άρα να ψευδομαρτυρήσει. Σύμφωνα με τα όσα καταγγείλει ο ίδιος. Πάμε να δούμε γιατί υπήρχε η αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη μέσω του δικηγόρου του κυρίου Δημητρακόπουλου. Παρακαλώ. Ο Φιλιππίδης βρίσκεται στη φυλακή μη δυνάμενος να μιλήσει, να απαντήσει, να ακούσει. Προκαλεί θλίψη άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του πολλά χρόνια χωρίς να έχουν εκφράσει ποτέ παράπονο, τώρα να διαγωνίζονται να σπηλώνουν τον Φιλιππίδη, κερδίζοντας λίγα λεπτά δημοσιότητας. Αυτή είναι η φύση ορισμένων ανθρώπων. Χειροκροτούσαν στα εύκολα, σταυρώνουν στα δύσκολα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται στη φυλακή. Τι το σταυρώνω, αφού τα έκανε. Δεν το πούνε. Μπράβο! Πάμε τώρα γιατί βγαίνει και η Ρένια Λουιζίδου. Η πολύ αγαπημένη ηθοποιός, η οποία και εκείνη με τη σειρά της καταγγέλει συγκεκριμένα πράγματα για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πριν τις καταγγελίες, ποιες θα χρησιμοποιούσες? Θυελώδης, δύσκολος, αντιφατικός. Και μετά τις καταγγελίες, ποια θα αφαιρούσες από αυτές τις τρεις? Καμία. Καμία. Πριν τις καταγγελίες, δεν θα έχεις καμία θετική? Α, νόμιζα ότι τα περιγράψω. Πριν τις καταγγελίες. Δεν θέλω να είμαι άδικη. Έχει ταλαντούχος, ναι. Υπέρ. Είναι πολύ συναισθηματικός στην καλή του στιγμή. Αλλά δεν μπαίνει ίσον στην εξίσωση. Μετά τις καταγγελίες από αυτά θα αφαιρούσες κάποιο? Όχι. Ένας άνθρωπος που είναι σε θέση να κάνει κάτι πολύ σκληρό δεν σημαίνει ότι κάποιες άλλες ώρες δεν λειτουργεί συναισθηματικά. Σε έχει στεναχωρήσει πολύ ναι, ο Πέτρος? Ναι, γιατί τον ξέρω από πάρα πολύ μικρό παιδί. Ίσον, δηλαδή. Τον ξέρω από την εποχή των απαράδεκτων, ας πούμε. Είχες κάποια υπόνοια ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό με τον συγκεκριμένο? Όχι σε αυτή την κλίμακα, όχι. Ήξερα ότι είναι δύσκολος άνθρωπος στη διαχείρισή του την καθημερινή, με εκρήξεις, είναι νευρικός, πιεστικός, αυταρχικός. Σε σχέση με τις συναδέλφους του. Αλλά στο σεξουαλικό, ας πούμε, κομμάτι και τα λοιπά, αυτά είναι πράγματα που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, δεν γίνονται πίσω από ανοιχτές. Αυτά λοιπόν λέει εδώ η Ρένια Λουιζίδου για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Να πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα για τον Φιλιππίδη. Και ειλικρινά ευχόμαστε με τον καινούριο νόμο οι ποινές, εφόσον έχει κάνει όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται, οι ποινές να είναι βαρύτατες. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Οι ποινές να είναι βαρύτατες. Όταν μιλάμε για τέτοια εγκλήματα, που από ό,τι φαίνεται έχουν συγκληρωθεί όλα τα στοιχεία από την ελληνική δικαιοσύνη. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχει γίνει χαμός. Ο Γιώργος Βελισάρης βγήκε από το, Just, όμως υπάρχει ένα ενδεχόμενο επιστροφή στο Just. Αν το ψηφίσουν οι τηλεθεατές, θα έχουν το δικαίωμα να γυρίσει ένα ζευγάρι. Άρα αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Βελισάρης έχει μια δεύτερη ευκαιρία, αν το ψηφίσει ο κόσμος, για να επιστρέψει στο Just του Νίκου Κοκλώνη. Όμως, για πάμε να δούμε τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει μεγάλος άλλος με τις εμφανίσεις του στο Vegas Live Stage και σχετικά με την γνωστή τραγουδίστρια... Με την Αγγελική Λιάδη. Αγγελική Λιάδη. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πάμε να δούμε τι είπε η Ναταλία Γερμανού σε εκπομπή της. Τι στενοχωρείτε και περισσότερο εσείς ή η Σούπερ Κίκη που δεν τη βλέπουμε εδώ τώρα?
Κοίταξε, η Σούπερ Κική αναφορέθηκε λίγο, ναι, αναφορέθηκε. Νομίζω με την Σούπερ Κική δεν θα χαθείτε. Είστε... Ποτέ, τι να χαθώ, και με τα υπόλοιπα παιδιά θα χαθώ, καθόλου. Καθόλου. Η κουμπαριά ισχύει. Τα πάντα ισχύουν, παιδιά, τα πάντα ισχύουν. Παντρέψετε. Βέβαια. Αν την παντρέψουμε, δεν ξέρουμε, θα την παντρέψουμε, θα δούμε. Εντάξει. Τώρα θα γλιτώσετε και τα ταξίδια Πάτρα Αθήνα, ε. Τώρα τα ταξίδια Πάτρα Αθήνα, ναι. Και γιατί ξεκινάω και στο μαγαζί εγώ 27-26 του μήνου στο Βέγγας, με χαρά Βέρα, Ηλιάδη και Ήμβριο. Με χαρά Βέρα. Ηλιάδη και Ήμβριο. Κάτσε. Ηλιάδη δεν θα είναι στη φάρμα. Λοιπόν, είδα κάτι ακόμα, έχω να σου πω, Ναταλία, στα backstage πριν του Just. Ο Βελισάρης, ο Γιώργος, είπε ότι θα είναι μαζί τους και η Αγγελική Λιάδη. Η Αγγελική Λιάδη μπαίνει τελικά, τελευταία στιγμή, σε ένα reality άλλο. Οπότε θα την αντικαταστήσει για ένα διάστημα Σοφία Δανέζη. Από όταν αποχωρήσει από το reality. Όταν βγει από το... Όταν αποχωρήσει, ναι. Εδώ όμως είναι η Σοφία Δανέζη. Ναι, γιατί... Εδώ είναι η Αγγελική Λιάδη. Η Αγγελική Λιάδη είναι. Παιδιά, μου δείξατε. Εδώ είναι η Αγγελική Λιάδη. Αυτή είναι η Σοφία Δανέζη. Έχουν φωτογραφηθεί δηλαδή με το ίδιο φουστάνι στην αφίσα. Για τους οδηγούς γίνεται αυτό. Όπως οδηγείς, μην ξέρεις ποια ακριβώς βλέπεις από τις δύο και να μην σου νιώσει ότι γίνεται κάποια αλλαγή στο σχήμα. Έξυπνο. Πανούργο. Έξυπνο σατανίκ. Ούτε εγώ δεν θα το σκεφτόμουν αυτό. Μπράβο, παιδιά. Καλή επιτυχία να πούμε και στη Σοφία Δανέζη και στην Αγγελική Λιάδη και στον Πέτρο Ήμβριο, στον Γιώργο τον Βελισάρη και στη Χαρά τη Βέρα. Είναι όλοι αξιαγάπητοι και πολύ καλοί καλλιτέχνες. Μάλιστα. Άρα να πούμε λοιπόν αυτό που αντιληφθήκαμε και καταλάβαμε όλοι είναι ότι η Αγγελική Λιάδη, ενώ είχε υπογράψει συμβόλαιο με το Vegas Live Stage για να κάνει εμφανίσεις της, ξαφνικά μπαίνει στη φάρμα. Εκεί σημαίνει ότι θα υπάρχουν καθυστέρηση στις εμφανίσεις της στο νυχτερινό κέντρο στην οδού Πέτρου Ράλη και βρέθηκε η αντικαταστάτριά της, η οποία είναι η Σοφία Δανέζη. Mm. Πάμε να δούμε, γιατί έχουμε εξασφαλίσει εμείς να δούμε. Εδώ λοιπόν είναι η αφίσα που είναι εδώ. Ο Γιώργος ο Βελισάρης, η Χαρά η Βέρα, ο Πέτρος Ήμβριος και η Σοφία η Δανέζη. Άρα εδώ πέρα είναι λοιπόν αυτή η αφίσα που έχει εξασφαλίσει εδώ αποκλειστικά η εκπομπή μας, που είναι οι τέσσερις μαζί. Και βλέπουμε ότι έχει φύγει από την αφίσα η Αγγελική Λιάδη και έχει μπει στη θέση της η Σοφία Δανέζη. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλους και στον Γιώργο Βελισάρη και στη Χαραβέρα και στον Πέτρο Ήμβριο και η Σοφία Δανέζη στις 27 του μήνα λοιπόν στο Vegas Live Stage. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με Πατούλη. Πάμε να δούμε. Η οποία και η Πατούλη στο Just. Και η Πατούλη στο Just. Ναι. Και μάλιστα λέει κιόλας ότι ο Γιώργος, εννοεί ο Γιώργος ο Πατούλης δηλαδή, της ευχήθηκε καλή επιτυχία και μίλησε και για το διαζύγιο, είπε κάποια πράγματα. Τα έχει πει αυτά στο Just μέσα. Ναι, ναι. Το έχουμε δει 100 φορές, το έχουμε παίξει στο κανάλι. Το παίξουμε κι εμείς. Μετά έχουμε και, και τη συνέχεια από τον Γιώργο τον Πατούλη. Ωραία, πάμε. Εδώ είχε βγει η Πατούλενα και λέει: ο Γιώργος μου ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Τζαζ και είμαι ελεύθερη. Ναι. Το είδαμε. Από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη το έχουμε δει το πρωί μέχρι το βράδυ. Βγήκε τώρα όμως και ο Γιώργος ο Πατούλη. Τώρα βγήκε το φρέσκο. Πάμε στο φρέσκο βέβαια, τώρα. Βγήκε, λοιπόν, πάμε στον Παγιάτικο. Βγήκε, λοιπόν, πάμε στο φρέσκο. Ναι. Και λέει: γιατί όλοι ξέρουμε ότι όπως και η Πικίδια δεν πρόκειται να αλλάξει το επίθετό της, θα το κρατήσει η Πατούλη. Ναι. Και είπε ότι με τιμάει πάρα πολύ, τιμά και το επίθετο η Μαρίνα. Ναι, και μίλησε και για την δυνατότητα και την πιθανότητα επανασύνδεσης. Για να ακούσουμε τι λέει ο Περιφερειάρχης. Είναι αλήθεια ότι μια ζωή η οποία ήταν 35 ετών έκλεισε ένας κύκλος. Όμως είμαστε κοντά και η Μαρίνα και εγώ για το παιδί μας, για τη ζωή μας. Και προφανώς πάμε αλλού. Πάμε στα παρακάτω. Λεβέντη μου κι αλήτη μου. Την είδατε στο Just the Two of Us του Σαββάτου. Αν την ακούσετε βασικά. Την είδα και τη θαύμασα. Αφού τώρα χωρίσατε, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το επώνυμό σας ή θα χρησιμοποιεί το πατρόνυμό της. Ή δεν έχετε πρόβλημα. Θεωρώ ότι άμα το τιμά και είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν έχω κανένα θέμα. Είναι αλήθεια ότι... Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, τα έχουν βρει, ενώ τα έχουν βρει... Μια χαρά τα λέει ο Γιώργος Πατούλης, να κρατήσει τις ισορροπίες. Αν τιμά το επίθετό μου Μαρίνα Πατούλη, η Μαρίνα, δεν έχω κανένα θέμα. Να, και λέει και είμαι σίγουρος ότι το τιμά και τα λοιπά, που σημαίνει ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους. Αυτό είναι καλό, έχουν ένα παιδί μαζί. Πριν δεν μιλούσανε. Τώρα μια χαρά όλα. Ναι, τώρα είναι μια χαρά. Πάμε να δώσουμε για να είναι και μια χαρά και ο δικός μας οργανισμός. Όμως χρειαζόμαστε Gold Reaction Collagen, χρειαζόμαστε κολαγόνο. Γι' αυτό λοιπόν πάμε στο κολαγόνο, κυρία Λούρου. Γιατί το κολαγόνο αυτό εδώ τι ωφέλη έχει στην υγεία μας, ποιες βιταμίνες έχει μέσα.
Να πούμε ότι έχει βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, μαγνήσιο, MSM και συνένζυμο κουτέν για λαμπερή επιδερμίδα χωρίς ρητίδες. Και φυσικά θα έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα έχει δημιουργήσει μια σπίδα προστασίας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Δεν θα έχουμε προβλήματα με τριχόπτωση, δεν θα έχουμε φθαρμένα και σπασμένα νύχια και φυσικά θα έχουμε ένα υπέροχο και λαμπερό χαμόγελο. Στο 211-1600 τώρα λοιπόν πίνουμε Golden Reaction Collagen. Με ένα τηλεφώνημα στον πρώτο του σπιτιού σας τώρα, γιατί ο οργανισμός σας θα βοηθηθεί πάρα πολύ. Θα έχουμε υγεία, θα έχουμε ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα, θα ξυπνάμε το πρωί και δεν θα νιώθουμε κουρασμένοι, θα προστατευτούμε από ιώσεις και κρυολογήματα. Ναι λοιπόν, πάμε τώρα στο Golden Reaction Collagen, γιατί η υγεία μας πάνω απ' όλα. Δεν θα έχουμε θέματα τριχόπτωσης, προλαμβάνει την τριχόπτωση. Βοηθάει να έχουμε γερά δόντια, να μην γινόμαστε παφούτιδες, μας πάνε τα δόντια, να έχουμε γερά νύχια. Να έχουμε νεανική λαμπερή επιδερμίδα. Να έχουμε την ενέργεια που βλέπω εδώ πέρα τον κύριο. Κοιτάξτε τον, θαυμάστε τον. Ένας μεγάλος κύριος ηλικία και κυρίες εδώ. Έφηβοι νιώθουνε, δείτε τους, χορεύουνε, τραγουδάνε, χοροπηδάνε. Γιατί και όχι εσείς. Golden Reaction Collagen τώρα για να πάρετε την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός σας, για να πάρετε τη δύναμη που χρειαζόμαστε. Και φυσικά η κουρκουμίνη πρωταγωνιστεί με πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία σας. Να πούμε λοιπόν ότι η κουρκουμίνη έχει ισχυρή και αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. 211-1600 τώρα με 39 ευρώ Golden Reaction Collagen και φύγαμε βουρ για να έχουμε, τι να έχουμε, την καλύτερη υγεία και φυσικά να έχουμε έναν ισχυρότατο οργανισμό χωρίς να ταλαιπωρούμαστε. 211-1600 τώρα λοιπόν Golden Reaction Collagen, σούπερ προϊόν με την κουρκουμίνη μας και για να έχουμε έτσι δυνατή υγεία. Πάμε δώρα για τα δώρα, τα πρέπει να τα λέμε πολλές φορές. Έχουμε μαζί 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για να γίνεται σωστά αλλά και γρήγορη αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας και φυσικά γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων έτσι ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία μέσα στην καθημερινότητα. Τέλεια. 211-1600 και τα δωράκια σας για να είστε μια χαρά και να πάρετε αυτό το οποίο λατρεύουν οι Ολυμπιονίκοι. Εσείς σπιρουλίνες με τη χλωρέλα, 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα παρακάτω και πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται με την καταγγελία που κάνει το μοντέλο και personal trainer Μάνος Βροντζάκης, ο οποίος καταγγέλει ότι γνωστός κύριος της πολιτικής μου ζήτησε να μπω στο ντους μαζί του. Άκουσον. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κάνει πάρα πολλές καταγγελίες για πολλά. Εδώ μιλάμε για τον άνθρωπο της πολιτικής. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τον έχει σημαδέψει. Με την πετσετούρα του άνοιξε, λέει. Έλα να κάνουμε ντους. Για personal trainer πήγαινε ο άνθρωπος. Και πού θα πέσει το σαπούνι. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ τι καταγγέλει. Έχω συνεργαστεί με όλους τους Έλληνες σχεδιαστές, έχω δουλέψει στο Μιλάνο. Ποιο είναι το πιο μεγάλο ποσό που έχεις λάβει? Νομίζω το πιο μεγάλο ποσό είναι 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, κάτι τέτοιο, από κάτι διαφημίσεις. Τι σου στέλνουν τα κορίτσια στα social media? Και τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια μου στέλνουν γενικότερα πάρα πολλά μηνύματα. Από το να του στείλω το τηλέφωνό μου, έτσι στο άκυρο, και φυσικά γυμνές φωτογραφίες, εννοείται. Θα πήγαινε σε reality επιβίωσης? Χθες βασικά με καλέσαν από το καινούριο Survivor που βγαίνει σε λίγους μήνες, πότε βγαίνει, δεν ξέρω. Και με καλέσαν σε ραντεβού. Ακόμα δεν ξέρω αν θα πάω να σου πω την αλήθεια. Θα δω. Πάντως θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σίγουρα. Σίγουρα θα με δυσκολεύει η πείνα. Σίγουρα. Αλλά όπως είπα και πριν, επειδή είμαι πεισματάρης, θα το κατάφερνα το θέμα γιατί μου αρέσουν και πολύ τα αγωνίσματα. Βασικά με είχαν προσεγγίσει για το πρώτο Bachelor, αλλά δεν με ενδιέφερε σαν concept καθόλου. Το θεωρώ
Δεν το θεωρώ όμορφο. Δεν το θεωρώ όμορφο προς το αντίθετο φύλο. Δεν το θεωρώ όμορφο προς τα κορίτσια. Γενικότερα όλο αυτό το κόνσεπτ κτλ. Ούτε καν το βλέπω. Έχεις δηλώσει ότι έχεις δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και ως μοντέλο και ως personal trainer. Στα ξεκινήματά μου σαν μοντέλο, πηγαίνοντας σε ένα fitting ενός σχεδιαστή που θα λάμβανα μέρος στη πασαρέλα του, θα περπατούσα γι' αυτόν. Ουσιαστικά παρενέβη την ώρα που άλλαζα, που ουσιαστικά ήμουνα σε έναν κλειστό χώρο, σε ένα δωμάτιο. Και προσπάθησε και να με δει γυμνό αφενός, αφετέρου και να με προσπαθεί να με ντύσει, ούτως ώστε να με πιάσει. Στη γυμναστική ήταν από πολύ γνωστό πρόσωπο της πολιτικής, θέλω να σου πω. Πήγα να γυμνάσω αυτόν τον κύριο, ήταν κύριος. Μου άνοιξε την πόρτα του με την πετσέτα, φορώντας πετσέτα ή μπουρνούζι, δεν θυμάμαι καλά, λέγοντάς μου, προφασιζόμενος ότι δεν είναι πολύ καλά για γυμναστική, παρόλα αυτά θέλει να κάνουμε κάποιες διατάσεις κτλ. Και μετά από λίγο ήθελε να μπω στο ντουζ μαζί του, ήθελε τέτοια πράγματα δηλαδή, όπου φυσικά εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι με έλεγε Νέστη και... Μάλιστα. Τα ακούτε, κυρία... Τι πάθατε, παρακαλώ, κυρία Λεμονή. Τι να πάθω. Με αυτά που ακούω, δηλαδή, αφένα. Ήθελε ο πολιτικός, γνωστότατος, λέει, κύριος της πολιτικής, να μπουν μαζί στο ντουζ. Να κάνω τι. Να πλώσουν τη σαπουνάδα. Τζακούζι, στο τζακούζι μπορεί να θέλει να... Δεν έχει τζακούζι, σου λέει. Τζακούζι για τζακούζι εδώ. Όχι, στην ντουζιέρα, σου λέει. Δεν έφτασε μέχρι εκεί. Μπορεί να ήθελε... Στον ντουζ δεν πέφτει ο σαπούνι κάτω, στη τέτοια, δεν πέφτει κάτω σαπούνι. Κάποιος να το πιάσει. Μπορεί να φοβότανε μόνος, να μην αισθάνονται τα καλά γι' αυτό. Για να τον ήθελα στον ντουζ. Μπορεί να είχε μια διαδεσία ο άνθρωπος, έτσι είπε. Δεν ήταν πολύ καλά για γυμναστική. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε εξελίξεις, παρακαλώ πολύ, με τη μαφιόζικη επίθεση στο Κοροπή. Αδέρφια οι δράστες χτύπησαν μελωστό το θύμα πριν το πυροβολήσουν. Ναι. Πάμε, σε παρακαλώ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, λοιπόν, ο άντρας, το θύμα της υπόθεσης, συνοδευόταν από μία γυναίκα, βρισκόταν μέσα στα ΚΕΠ και την ώρα που βγήκε από τα ΚΕΠ, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των κατοίκων αλλά και των ανθρώπων που ήταν μπροστά, δύο αυτοκίνητα μεγάλη ταχύτητα κινήθηκαν προς τον μέρος του, σταμάτησαν ακριβώς μπροστά του. Τότε βγήκαν δύο άντρες, άρχισαν να το χτυπάνε μελωστό το θύμα και στη συνέχεια ο ένας από τους δύο άντρες έβγαλε ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε στο πόδι μπροστά στα μάτια της γυναίκας που, όπως είπαμε, τον συνόδευε. Στη συνέχεια οι δράστες μπήκαν στο αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν στα στενά της περιοχής με ηλικιώδη ταχύτητα. Να πούμε αυτή τη στιγμή ότι, όπως φαίνεται, το θύμα ήταν εσυσημασμένο, είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, ενώ οι δύο Ρωμά που μιλάμε επιτέθηκαν... για Ρωμά, οι δράσεις είναι Ρωμά, ναι, λοιπόν, και είναι αδέρφια. Που ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν το θύμα, είναι αδέρφια. Mm-hmm. Το κίνητρο δεν έχει... Δεν είχε αποσοφινιστεί ακόμα, αλλά όπως είχε δηλώσει και ο Δήμαρχος, προφανώς πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. Το θύμα που δέχτηκε, λοιπόν, τη σφαίρα, να πούμε ότι ήταν σεσημασμένο, καθώς είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν. Από ό,τι φαίνεται, δεν ήθελαν να το σκοτώσουν, να το δολοφονήσουν. Ήταν μαφιόζικο χτύπημα, γι' αυτό βγήκαν με το λωστό, τον εχτύπησαν και μετά τον πυροβόλησαν στο πόδι, θέλοντας να περάσουν το μήνυμά τους. Όλα εδώ πέρα, από ό,τι φαίνεται, είναι αντίπαλες συμμορίες, ξεκαθάρισμα μεταξύ αντιμαχόμενων συμμοριών, οι οποίες θέλουν να ελέγξουν την εμπορία και την διακίνηση των ναρκωτικών στην περιοχή. Συνεχίζει να φωνάζει ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήματρος Κροπιάς, ο κύριος Δημήτρης Κιούσης. Μάλιστα. Να πούμε, λοιπόν, εδώ τώρα, ότι έχουμε κι άλλη μία εξέλιξη. Πάμε, λοιπόν, γιατί έχουμε καταδίκη 44χρονου για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονη σεξου, από ό,τι αποδείχτηκε, πατέρας συμμαθητής της, ο δράστης. Ναι, έτσι ακριβώς, Φίλιππε. Πριν από 7 χρόνια, ο 44χρονος κακοποίησε σεξουαλικά την 14χρονη μετά το μάθημα τένις στη Θεσσαλονίκη. Κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και για πορνογραφία ανηλίκου και του επιβλήθηκε ποινή, 7ετής ποινή κάθεξης. Σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε 18 χρόνια από το Μικτόρκο το δικαστήριο Κλικής και οδηγήθηκε στην φυλακή.
Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, ναι, η 14χρονη πήγαινε τένις με το γιο του κατηγορούμενου και ο πατέρας του κάποιες φορές αναλάβαινε να τη μεταφέρει στο σπίτι μετά το μάθημα. Όμως ο κατηγορούμενος την απομόνωνε και την κακοποιούσε σεξουαλικά. Μάλιστα, όπως λέει η κοπέλα, σήμερα είναι 21 ετών, κάποιες φορές γύριζε σπίτι. Μία φορά μου είπε ότι θα κάνουμε βόλτα, αλλά σταμάτησε το αυτοκίνητο στο Σέιξου. Μιλούσαμε και μου είπε ότι το σώμα μου φαίνεται μεγαλύτερη ηλικία και ότι έχω ωραίο στήθο. Έκανε κίνηση να την κλείσει. Τώρα θα μα πει λεπτομέρειε αυτέ, τι ηχογραφίε, ναι, οι οποίε σοκάρουν, είναι και μεσημέρι και πραγματικά δημιουργούν ανατριχύλα μόνο και μόνο, έτσι, αν κάποιο θα διαβάσει. Το θέμα είναι ότι έχουμε την καταδίκη και ο δράση ήταν ο πατέρα συμμαθητή τη 14χρονη τότε. Πάμε τώρα για να πάμε στην εξέλιξη τη υπόθεση με τον 39χρονο που δολοφόνησε την ονά του, όπου από ό,τι αποδείχτηκε είχε σκοτώσει και τη μητέρα του δικηγόρου του που σήμερα προσπαθούσε να τον, μέχρι ναι, χθες πήγε να τον υπερασπιστεί. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν είναι υπάρχει απίστευτο αυτό, ούτε σε ταινία δεν γίνεται αυτό. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ο 39χρονος λοιπόν που είχε συλληφθεί για την άγρια δολοφονία της νονάς του πριν από 12 χρόνια είχε σκοτώσει με παρόμοιο τρόπο την μητέρα του δικηγόρου του. Μάλιστα, η αδερφή του δικηγόρου... Θα την ακούσουμε σε λίγο. Ορίστε. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Ναι, ναι. Όμως ουδέποτε υποψιάστηκε κανείς ότι πίσω από τη δολοφονία της μητέρας κρυβόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και αυτόν τον άνθρωπο τον υπερασπιζόταν ο δικηγόρος, γιατί ήταν μπλεγμένος σε ναρκωτικά, κλοπές αυτοκινήτων και διάφορα τέτοια. Πάνω και μάλιστα η 69χρονη είχε σερβίρει και παγωτό στο φωνιά της λίγο πριν από τη δολοφονία. Πάμε να ακούσουμε. Είναι απίστευτα πράγματα. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο αδελφός και μου το ανακοίνωσε, άρχισα να ουρλιάζω συνεχόμενα, μέχρι που με άκουσε ο ενοικιαστής μας από κάτω και ανέβηκε έντρομος. Λέει να πήγαινε μέσα το δικό μου το μυαλό. Όχι, δεν είχε πάει, κύριε Παπαδάκη. Είχε δώσει κατάθεση και μου λέγατε νωρίτερα. Ναι, είχε δώσει, αλλά δεν ξέρω τι είπε στην κατάθεση και τι καταλάβαν τότε οι ασφαλίτες. Εγώ δεν ήμουν παρούσα στην κατάθεση. Έχετε δίκιο. Έχετε ούτε δίκιο. Έχω την αρμοδιότητα να ψυχανεμίζομαι καταστάσεις. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός, καθηγήτρια αγγλικών. Τότε είχα δικό μου φροντιστήριο στο Νότιο Πύλιο, όταν έγινε το έγκλημα. Τώρα είμαι ιεροψάλτης και μου απευθύνεται ένα ερώτημα το οποίο αδυνατούσα να απαντήσω. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ανθρώπινο ότι είχαμε ερώτημα. Διάφορους υπόπτους και ψαχνόμασταν, εννοείται, είχα κινήσει γη και ουρανό. Και ακόμα κινούσα. Έχετε δεν έπαψα ποτέ. Πού να σας φάει το μυαλό, πού να σας φάει το μυαλό. Κυρία Μιλίνη. Βεβαίως και έχω μιλήσει γιατί ο ίδιος μου το ανακοίνωσε από το τηλέφωνο, βγαίνοντας από την αστυνομία. Είναι μία δικαίωση για εσάς και έτσι να ολοκληρώσουμε. Το ότι μετά από επιτέλους, τόσα χρόνια... Επιτέλους ήρθαν τα πράγματα στη θέση τους, καθίσει στη θέση του. Έχετε τώρα δίκιο. Είναι στο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ την ελληνική δικαιοσύνη που έπραξε το καθήκον της. Και, αντιλαμβάνομαι και αποδείχτηκε ικανή. Έτσι. Γιατί εκτός των άλλων όλα τα άλλα είχε τα εγκλήματα εξιχνιάσει, η ασφάλεια Βόλου και έμενε το δικό μας. Επί χρόνια τον είχε πελάτη γιατί αυτός ήταν σε διάφορα μπλεγμένος, με ναρκωτικά, κλοπές, αυτοκινήτων, διάφορα, χιλιάδες. Καταλάβετε και τον και δεν μπορούσε να καταλάβει. Ασφάλεια όμως πρέπει να ανακαλέσουμε αυτό που είπα και πριν, την κατάθεση τότε που είχε κάνει ο ίδιος ο δράστης, ο Θανάσης Μιλωνάς, απαιτώ με κεφαλαία να ανακληθεί η κατάθεσή του, σε ποιον την έκανε τότε και να δούμε το πώς και το γιατί. Όταν βρεθεί και είχε έρθει η σήμανση από Θεσσαλονίκη και τα διάφορα, τα γνωστά, από τον ετροδικαστή Λαρίσης, τον πιο ψήρα που έλεγε ο αδελφός μου ως γνώριμος του ετροδικαστού, την είχε, ναι, από τη στιγμή που εμείς δεν ξέρουμε ως οικογένεια, τα τρία της παιδιά, την κατάθεση τότε που είχε καλεστεί και ο ίδιος, αυτό είναι για μένα το μελανό σημείο. Έχετε δίκιο. Σήμερα. Γι' αυτό τώρα είμαι ακόμα... αναστατωμένη. Δεν μιλάω για δικαίωση και για ολοκλήρωση του έργου της ασφαλείας. Δεν τελειώσαμε.
με τους ιδίους. Έχετε δίκιο. Έχετε δεν τελείωσα. Δίκιο. Ανάκληση κατάθεσης, τότε τι είχε πει. Να βγει στον αέρα. Να καταλάβουμε τι καταλαβαίνουν οι ίδιοι ως εμπειρογνώμονες, ως ασφαλίτες στο έργο τους. Έχετε δίκιο. Και γιατί τότε δεν ψυχανεμιστήκαν οι ίδιοι. Γιατί μιλάει και το body language, όπως ξέρουμε. Τα πάντα μιλάνε. Κάθονται έτσι και σκέφτονται τον τρόπο που είχε κατακριουργηθεί η μητέρα σας με τον τρόπο που κατακριουργήθηκε και η νονά του. Είναι ο ίδιος. Και στην κοιλιά, και στην κοιλιά την έριχνε μετά. Έτσι για πλάκα. Πολλαπλές μαχαιριές. Ναι, ενώ ήξερε ότι δεν επέρχεται. Ναι, και στην κοιλιά. Είχε σερβίρει παγωτό όμως με δύο μπολάκια, φράουλα και δύο ποτήρια που ήταν στον πάγκο της κουζίνας. Προηγήθηκε καυγάς, τον υποδέχτηκε στο σαλόνι, προηγήθηκε καυγάς που άκουσε εδώ η γειτονιά από πίσω, να μην πω τώρα ονομαστικά, που καλεστήκαν. Μετά τη φράση από γυναικεία φωνή, προφανώς της μητρός μου, «Τι κάνεις εκεί βρε, ουρλιαχτό, ουρλιαχτά, ουρλιαχτά», όλη η γειτονιά άκουγε. Και από κάτω νικάρισα και δεν κουνήθηκε φίλο. Όταν με πήρε συγκλονιστικά. Είναι συγκλονιστικά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε γρήγορα κλίμα. Έχουμε νέα δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολύ λίγο. Τι θα γίνει με τους ανεμβολίες τους πολίτες και αν θα μπουν σε lockdown. Όπως ξέραμε μέχρι χθες. Έχουμε σε λίγο. Σε λίγο λέω, το πετάνε γρήγορα. Βιάζεται η κυρία Σμιράλη. Όταν παρακαλάμε τα βάλουν γρήγορα, τα βάζουν. Όταν δεν πρέπει, τα βάζουν. Πάμε γρήγορα. Σε λίγο θα μάθουμε τι έχει γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε πρώτα να δώσουμε γρήγορα στους φίλους τηλεθεατές. Τι κυρία Λουρού. Πάμε να δώσουμε γρήγορα. Γούνες, πάμε, κάνει κρύο, έχει ξεκινήσει το κρύο. Πλησιάζουν οι γιορτές. Κάντε ένα δώρο σε εσάς. Πάμε, γούνα οικολογική. Γούνα που κοστίζει πάνω από 200 ευρώ, μόνο 49 ευρώ τώρα, με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τιμή σοκ, σε χρώμα μαύρες έχουν μείνει 14 κομμάτια μόνο. Με δωρεάν τα έξω αποστολής, είναι μακριά ζεστή γούνα μέχρι και 2 extra large. Είναι η τελευταία παραλαβή, με σας ενημερώνουν, 14 κομμάτια μέχρι 2 extra large. Μία αναπαυτή, μία έτσι όμορφη γούνα, ευρύχωρη, άνετη για όλες τις κυρίες που μας παρακολουθούν. Οικολογική γούνα για εσάς, μόνο 49 ευρώ τώρα. Προλάβετε οι 14 πρώτες τηλεθεάτριες. Πάμε τώρα να δώσουμε και το αγαπημένο προϊόν όλων εσάς που θέλετε να κάνετε το σπίτι σας καινούργιο. Έρχονται γιορτές. Πρέπει να αλλάξετε κάτι, να κάνετε μία αλλαγή, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν. Και επειδή δεν υπάρχουν λεφτά για να αλλάξουμε τα έπιπλά μας, υπάρχει η έξυπνη λύση. Πάτε τώρα λοιπόν σε ελαστικό καλυμμάτων σαλονιού, μόνο 49 ευρώ. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής στο 218-218-9400 και αποκτήστε μία σειρά από ελαστικά καλύματα σαλονιού για την πολυθρόνα σας, για το διθέσιο καναπέ σας και τον τριθέσιο καναπέ σας. Πλένονται στο πλυντήριο, στεγνώνουν πάρα πολύ εύκολα και τοποθετούνται σε χρόνο ντετέ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Στο λεπτό η τοποθέτηση, αρκεί να καλέσετε τώρα στο 218-218-9400. Κάντε και με το παλιό σας σαλόνι να φαίνεται καινούριο. Προστατέψτε τα έπιπλά σας. Τώρα, με αυτήν εδώ πέρα τη λύση, είναι ό,τι πιο όμορφο τώρα για τις γιορτές. Σε διάφορα χρώματα έχουμε γκρι, λευκό, τι άλλο χρώμα, μπορντό και καφέ. Διαλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στο δικό σας σπίτι. Να ξαναπούμε τα χρώματα. Μπορντό, που είναι χριστουγεννιάτικο χρώμα. Το κρέμ, το λευκό, εδώ το γκρι και το καφέ. Και το καφέ. Στο 218-218-9400. Αλλά αν θέλετε μπορείτε να μετατρέψετε και τις παλιές σας καρέκλες σε καινούργιες. Πάμε να δούμε τα χρώματα, πάμε να δούμε εδώ. Δείτε τις καρέκλες. 6 ελαστικά καλύματα καρέκλας. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας σπίτι και κάντε την αλλαγή. Τώρα γιορτές θα έχουμε. Λεφτά, ξαναλέμε, δεν υπάρχουν για να αγοράζουμε καινούργιο σαλόνι, για να αγοράσουμε καινούργιες καρέκλες. Εδώ, μετατρέψτε τα παλιά σας έπιπλα σε καινούργια με την πιο χαμηλή τιμή της αγοράς στα νούμερα 1 προϊόντα. 218-218-9400 τώρα και δώρο έκπληξη για όλους εσάς. Περάμε σε διαφημίσεις. Ή πάμε Μητσοτάκη πρώτα. Πάμε γρήγορα Μητσοτάκη, μία στα γρήγορα, γιατί μετά τη δημοσκόπηση που βγήκε.
μετά τις αντιδράσεις που ακούγονται, και να πω λίγο κάτι. Όταν ακούμε εδώ πέρα φωνές αντίθετες από μέτρα που πάνε να βγάλει η κυβέρνηση, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση τα αλλάζει. Αν το έχετε παρατηρήσει, σε 10 τελευταίες φορές που έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα στους φίλους τηλεθεατές και διαμαρτύρονται για μέτρα που είναι υπό συζήτηση για να γίνουν, βλέπουμε ότι κάνει πίσω η κυβέρνηση. Βλέπουμε τα νούμερα που βγήκαν από τις δημοσκοπήσεις, που έδειξαν ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια κατιούσα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, φαίνεται να αλλάζουν τα πράγματα. Να αλλάζουν. Και λέει ο Μητσοτάκης σήμερα, να ακούσω τη χαρά λεμονή. Ότι δεν θα επιβληθεί καθολικό lockdown στα εμβολία τους όπως έχει γίνει στην Αυστρία. Άρα λοιπόν αυτό που ξέραμε μέχρι χθες αλλάζει με την τηλεοπτική σύνδεξη υπόθεση του κυρίακου Μητσοτάκης και ξεκαθαρίζει. Δεν θα επιβάλλουμε καθολικό lockdown στους ανεμβολίες τους όπως η Αυστρία. Ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, ναι. Εστίασε και στον ρυθμό αύξησης του εμβολιασμού τις δύο τελευταίες εβδομάδες και μάλιστα παρότρινε τους Βρετανούς να έρθουν το καλοκαίρι να προτιμήσουν την Ελλάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, Φίλιππε, επιβεβαιώνεται αυτό που λες, ότι πάμε σύντομα σε εκλογές. Πάμε, ξαναλέμε. Ο Απρίλης είναι κλειδωμένος μήνας για εθνικές εκλογές. Οδεύουμε για εθνικές εκλογές. Ήδη όλες οι πληροφορίες θέλουν τα στρατηγία των υποψήφιων και νυν βουλευτών της Δημοκρατίας, αλλά και των υπουργών, να προετοιμάζονται, γιατί για Απρίλιο ξεκινάει η όλη διαδικασία για να πάμε σε εθνικές εκλογές. Άρα που σημαίνει θα έχουν ενημερωθεί 40 μέρες νωρίτερα, άρα το Μάρτι θα γίνει η ανακοίνωση ότι Απρίλιο πάμε σε εθνικές εκλογές. Άρα όσο νουπο. Πάμε να δώσουμε 4 γούνες, μείνανε. Έχουν μείνει 4 γούνες. Πάμε γρήγορα. 4 γούνες, 4 τηλεθεάτριες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 218-218-9400. 4 τηλεθεάτριες θα πάρετε την τελευταία γούνα που μένει. Προλάβετε. Με 49 ευρώ. Για 4 τηλεθεάτριες μόνο. Οι 4 πρώτες. Τιμή σοκ. Ενώ εσείς συγχρόνως, ξέρετε, για να φτιάξετε το σαλόνι σας και να το κάνετε ξανά καινούριο, η λύση είναι να τηλεφωνήσετε στο 218-218-9400 και να μετατρέψετε το παλιό σας σαλόνι, το παλιό σας σαλόνι σε καινούριο. Πάμε να βλέπουμε, πάμε να προλάβουν οι τηλεθεάτριές μας να κάνουν το παλιό σαλόνι σε καινούριο, να το μετατρέψουν ή να προστατεύσουν το παλιό του σαλόνι ή το καινούριο του σαλόνι με τα καλύματα τα συγκεκριμένα. Τα νούμερο ένα καλύματα αυτή τη στιγμή που πραγματικά είναι άριστης ποιότητας στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. 218-218-9400. Περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.